Αγαπητές φίλες και φίλοι, οι πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας βρίσκονται σε ρυθμούς που είχαμε να τους συναντήσουμε ίσως από την εποχή του Παπανδρεϊκού Πασόκα ακόμα. Τότε που οι συνθήκες και οι καταστάσεις μεταβάλλονταν με ρυθμούς όχι απλά γρήγορου, τάχιστος μην ξεχνάμε άλλωστε και το όποιος δεν συμφωνεί να κατέβει από το τρένο και τότε ο πρώτος που κατέβηκε από το τρένο ήταν ο Κωνσταντίνος Σιμίτης ο οποίος μετέπειτα βέβαια του τη φύλαγε του Παπανδρέου και του πήρε το κόμμα κοψοχρονιά μετά θάνατον. Έχουμε λοιπόν κατακλισμιές εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική σκηνή της χώρας όπου ο ξένος βέβαια παράγων που ελέγχει αυτό τον τόπο και το πολιτικό του προσωπικό μην uh, κρυβόμεθα πίσω από το δάχτυλό μας διαμορφώνει το σκηνικό που εκείνος επιθυμεί με σκοπό την οριστική και ολοκληρωτική μετάλλαξη του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Είδαμε λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ όπου για, για πρώτη φορά από αρχηγό αριστερού κόμματος ακούστηκαν, ακούστηκαν αλήθειες. Και επειδή είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν παρεξηγήσεις προσωπικά δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε δεξιός αρνούμε να εγκλωβίσω τον εαυτό μου ως Έλλην σε μια πολιτική συνιστόσα ο Έλλην και το ελληνικό δεν υπήρξαν ποτέ πολιτική συνιστόσα. Αυτά είναι οι ακοβινικά δημιουργήματα με τη Γαλλική Επανάσταση που τότε η Ακοβίνη της Λέσχης των Παρισίων δημιουργήσανε αυτούς τους διχαστικούς πολιτικούς όρους δεξιός και αριστερός και έκτοτε έχουν χάψει το παραμύθι μία μερίδα του κόσμου ότι άμα είσαι δεξιός είσαι και εθνικόφρον και μια άλλη μερίδα του κόσμου έχει χάψει το άλλο δόλωμα, ότι άμα θες να είσαι επαναστάτης πρέπει να είσαι αριστερός γιατί η δεξιοί είναι βολεμένοι. Και όλοι μαζί συγκρούονται για ξένα συμφέροντα και χάνουν και τον Αχιρώνα στο τέλος. Μακριά λοιπόν από μένα, μακριά από μας τα κόμματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις ξενόφερτες διχαστικές ιδεολογίες της Γαλλικής Επαναστάσεως, θα Έλληνες, υπηρετούμε την ελληνική ιδέα, η οποία δεν είναι πολιτική συνιστόσα». Μακριά, λοιπόν, από μας και το διευκρινίζω για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, ωστόσο, ως μια εκπομπή που ασχολείται με την επικαιρότητα, οφείλουμε να αναφερθούμε σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν στην εγχώρια πολιτική σκηνή, γεγονότα των οποίων τις συνέπειες θα τις δούμε στο άμεσο μέλλον. Όταν όλη η πολιτική σκηνή θα έχει μεταλλαχθεί και μαζί με την πολιτική σκηνή φίλε και φίλοι θα μεταλλαχθείτε και εσείς. Γιατί, γιατί είσαστε το εκλογικό σώμα και πλέον το αφήγημα θα αλλάξει. Το δόλωμα με το οποίο θα πρέπει να πηγαίνετε να ψηφίσετε στις εκλογές θα είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν από 5, πριν από 10, πριν από 30 χρόνια. Σήμερα π.χ. ακούμε για τα μπλε και πράσινα και κόκκινα καφενεία και γελάμε. Κι όμως τη δεκαετία του 80 ήταν ένα αφήγημα που έκανε τον κόσμο βαθιά διχασμένο και να πηγαίνει και να ψηφίζει φανατικά στις κάλπες ο καθής την πολιτική του συνιστόσα. Για να επανέρθω. Είχαμε λοιπόν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ του πρώην συνασπισμού, για να μην ξεχνιόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο συνασπισμός. Είναι το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από τον Κύρκο μετά τη διάσπαση του Κουκουέ το 1987. Και δύο χρόνια μετά η ομπρέλα τότε του Κύρκου μέσα στο Κουκουέ αποσχίστηκε και έκανε το συνασπισμό. Υπόθηκα λοιπόν από αρχηγό αριστερού κόμματος πρωτοφανείς αλήθειες. Ακούστηκαν πράγματα που μέχρι τώρα η πολιτική συνιστόσα της αριστεράς τα έκρυβε είτε κάτω από το χαλάκι ή δεν ήθελε να ακούγονται καθόλου. Ακούστηκαν πράγματα σχετικά με ψεύτικους διχασμούς, ακούστηκαν πράγματα περί αριστερών σαλτσών χωρίς ουσία ακούστηκαν επίσης φράσεις όπως πρέπει να αποδείξετε με έργο στο λαό κάποια πράγματα και όχι μόνο λόγια και υποσχέσεις υπόθηκαν πάρα πολλά και βέβαια στο τέλος όπως τότε, γι' αυτό έκανα την αναφορά στη δεκαετία του 80' στην πρώτη σύγκρουση του Παπανδρέου με το εσωτερικό του κόμματός του, που τότε επικεφαλής ήταν ο Κωνσταντίνος Ιμίτης. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Κασελάκης, σαν άλλος Παπανδρέου, καμία σχέση βέβαια, έδειξε στην ομπρέλα και τα λοιπά συμπράγαλά της, την πόρτα της εξόδου. Τα πράγματα λοιπόν εδώ φίλες και φίλοι είναι πάρα πολύ απλά πλέον ένας αρχηγός αριστερού κόμματος καταραίει, ξυλώνει το αφήγημα της αριστεράς με το οποίο αφήγημα οι δημοκράτες σύντροφοι της αριστεράς, οι δημοκράτες της ιδεολογίας που δεν έκανε ποτέ τις εκλογές, βγάζανε το παντεσπάνι τους. Γιατί περί Περί τέτοιου πρόκειται όταν λαμβάνουν μισθό 7.500 ευρώ και την ίδια στιγμή ζητάνε από τους ψηφοφόρους τους και τον ελληνικό λαό γενικότερα να ζήσει την οικογένειά του με 600 ευρώ και 700 και για εκείνους 600 και 700 ευρώ είναι τα έξοδά τους για υποδήματα. Ξυλώνει λοιπόν ο κύριος Κασελάκης το αφήγημα με το οποίο βγάζαν το παντεσπάνι τους οι αριστεροί δημοκράτες της ιδεολογίας που δεν έκανε ποτέ εκλογές και την ίδια στιγμή ξεκινάει, πατάει, πάτησε ουσιαστικά το κουμπί της οριστικής μετάλλαξης. Μάλιστα υπήρξανε φωνές με στην Κεντρική Επιτροπή οι οποίες μάλιστα μιλήσανε για την άρδιν μεταβολή των συνθήκων μέσα στο κόμμα. Και η πραγματικότητα, αγαπητέ φίλε και φίλοι, είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην συνασπισμό, ο νυν ΣΥΡΙΖΑ, μεταλλάσσεται. Και αυτό σημαίνει ότι θα μεταλλαχθεί όλη η πολιτική συνιστόσα της αριστεράς, η οποία πλέον πολιτική συνιστόσα της αριστεράς, μία συνιστόσα εν τη γενέση της ελεγχόμενη, αυτή τη στιγμή η αριστερά στην Ελλάδα χρηματοδοτεί το από τους Βρετανούς. Είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούσαν το κουκούε χρηματοδοτεί το από τη Διεθνή, είναι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τον Πενάρογια, χρηματοδοτεί το στη συνέχεια από τα ρούβλια των υποτροφιών, όπως τα λέγανε κωδικά οι σύντροφοι της ΕΔΑ, και ερχόντουσαν νύχτα τα ρούβλια με τις υποτροφίες όπως τα λέγανε, σπουδάζανε εξ αποστάσεως, Είχανε... ήταν πολύ μπροστά οι σύντροφοι, σπουδάζανε εξ απο... παίρναν τις υποτροφίες στην Αθήνα, δεν χρειαζόταν να πάνε στη Μόσχα. Η αριστερά λοιπόν διαχρονικά χρηματοδοτείται, όπως χρηματοδοτείται και η δεξιά. Πότε από τη Βρετανία, πότε από τη Γαλλία, τώρα από τους Αμερικανούς. Στο Μεσοπόλεμο από τους Γερμανούς και τους Βρετανούς. Η αριστερά, λοιπόν, αυτή τη στιγμή μεταβάλλεται άρδιν. Ο κύριος Κασελάκης, άνθρωπος των Αμερικανών, έχει λάβει πλέον πολύ συγκεκριμένες εντολές μετά το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, για το οποίο σας είχα μιλήσει. Ότι θα δούμε γεγονότα μετά το ταξίδι στη Νέα Υόρκη, όπου το σύστημα του έδειξε ότι τον έφτασε, αλλά μπορεί και να τον διαλύσει. Τώρα, λοιπόν, μπαίνει δυναμικά ο κύριος Κασελάκης και τι κάνει, ξεκινάει τη μετάλλαξη. Και για να μην περιαυτολογούμε, αυτή τη στιγμή με τη μετάλλαξη του συνασπισμού θα μεταλλαχθεί όλη η αριστερά. Όπως το 1974 με τον άλλο άνθρωπο των Αμερικανών, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μεταλλάχθηκε η εθνικιστική παράταξη, ο εθνικιστικός κόσμος στην Ελλάδα και πλέον με την έλευση του Καραμαλή, ποιος θα μιλούσε για εθνικισμό. Πατριώτες. Άλλαξε το αφήγημα. Η πατριωτική παράταξη. Ποιος να μιλήσει για εθνικισμό. Ποιος να μιλήσει για πατρίς, θρησκεία, οικογένεια με την έλευση του Καραμαλή. Θα μου πείτε, μα αυτό πρέπει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά η, η Νέα Δημοκρατία με τις εντολές των Αμερικανών τότε ανέστησε τον μπαμπούλα του έθνους, τον κομμουνισμό. Οπότε ο Καραμαλής το μόνο που έφτιαξε με τη Νέα Δημοκρατία ήταν μια κομμουνιστοφοβική δεξιά η οποία δεν τολμούσε να πει για έθνος, δεν τολμούσε να μιλήσει για Ελλάδα, για πατρίδα, για τίποτα. Γιατί? Για να μην θυχτούν οι σύντροφοι απέναντι. Πλέον όλο αυτό το σκηνικό αλλάζει. Ο Κασελάκης λοιπόν με τις εντολές που έχει λάβει προχωρά στο εξής. Πρώτα απ' όλα απεμπολεί όλους τους χαλκευμένους ήρωες της, της αριστεράς. Βλέπετε να μιλάει για Θοδωράκη, να μιλάει για Γλέζο, για Ζαχαριάδη, για Μπελογιάννη. Όχι, αφού ξέρει ότι όλοι αυτοί τα είχαν πάρει και εκτελούσαν συγκεκριμένες εντολές και όλα αυτά που σας λέω αγαπητές φίλες και φίλοι έχουν, έχουν πλέον αποχαρακτηριστεί και έχουν πλέον κοινοποιηθεί τι ήταν ο καθής εξ αυτών. Όλοι αυτοί οι χαλκευμένοι ήρωες και πώς φτιάχτηκε το χάλκευμα της αριστεράς και των ηρώων Πλέον λοιπόν τα απεμπολεί ο κύριος Κασελάκης όλα αυτά. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί, γιατί πλέον οι συγκεκριμένοι χαλκευμένοι ήρωες και το συγκεκριμένο αφήγημα της πατριωτικής αριστεράς που βλέπει ελληνική σημαία και βγάζει καντήλες, το αφήγημα της αριστεράς που απελευθέρωσε την Ελλάδα, που το αντάρτικο το κομμουνιστικό εξόντωσε 54.000 Έλληνες και μόλις 3.000 Γερμανούς. Ε, το αφήγημα της ε, λαϊκής, της παράταξης του κόμματος του λαού, της ΕΔΑ και του ΚΚΕ, όλα αυτά πλέον που χρηματοδοτήθηκαν αθρώα από τις μυστικές υπηρεσίες δυτικών και ανατολικών, πλέον δεν χρειάζονται. Πλέον το αφήγημα αυτό Έκλεισε τον κύκλο του γιατί αν θέλετε πέτυχε τους σκοπούς του. Πλέον οι Σκοπιανοί έγιναν με τη συμφωνία των Πρεσπών Μακεδόνες, ότι δεν πέτυχαν με το συμμοριτό πόλεμο, το πέτυχαν με μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη. Πλέον το πήρανε το όνομα, γίνανε οι Σλάβοι, γίνανε Μακεδόνες τα Σκόπια, με γλώσσα και με, θα, και, και με μειονότητα προσεχώς, ήδη ψήνεται και μακεδονικό κόμμα. Θα μας εμφανιστεί στην επόμενη πενταετία, θυμηθείτε το και όσον αφορά την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό λαό, όλα αυτά τα αναρχικά συνθήματα, όλο αυτό το μπάχαλο που ζούμε τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια διέβρωσε την ελληνική κοινωνία με συνέπεια σήμερα οτιδήποτε το εθνικό να υβρίζεται και να μην υπάρχει καμία εντύπωση, καμία αντίδραση. Ένας λαός αγραμμάτων, εθνικά αγραμμάτων, ένας λαός που θεωρεί ότι όλη η ιστορία του είναι το χάλκευμα της αριστεράς, εάμελας, Δασέ, ΕΔΑ, Πολυτεχνείο, που πλησιάζει κιόλα, θα, θα, θα βγούμε για άλλη μια φορά να γιορτάσουμε την Αμερικανική, το αμερικανικό σχέδιο για ανατροπή του Παπαδόπουλου, επειδή δεν συνένεσε στον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ να δώσει τον αεροδιάδρομο για να ανεφοδιάζεται το Ισραήλ, το οποίο Πολυτεχνείο στο τέλος τέλος δεν έφερε καμιά δημοκρατία. Στο τέλος τέλος έφερε τη δικτατορία του Ιωαννίδη που χάσαμε τη μισή Κύπρο. Για να μην μιλήσουμε για λαλιώτιδες, δαμανάκηδες και άλλα καλά παιδιά του Πολυτεχνείου που βγαίνανε από την πίσω πόρτα την πλαϊνή που ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο της CIA για να πάρουν οδηγίες. Θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτούς όλους. Στο διατάφτα λοιπόν, τελειώνει η αριστερά που ξέρατε. Όπως και έχει αρχίσει και τελειώνει με τον κύριο Μητσοτάκη και ό,τι έχει διασωθεί από τη δεξιά που γνωρίζατε. Γιατί πάρα πολύ απλά ο ξένος παράγων που ελέγχει τη χώρα θέλει να μεταβάλει την πολιτική σκηνή. Θέλει πλέον πιο light καταστάσεις. Δεν θέλει πλέον τα πάθη ο δεξιός, ο εθνικιστής, ο αριστερός ο Σιμωρίτης, ο Αντάρτης και όλα αυτά τα οποία προκαλούσαν για δεκαετίες στο μεταξύ όλα αυτά που σας λέω ήταν όλα χρηματοδοτημένα από δυτικού και ανατολικούς για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς να διχάζουν τον ελληνικό λαό. Τέρμα λοιπόν όλα αυτά. Ο ξένος παράγων θέλει πλέον μια σκηνή πολιτική αμερικανικού τύπου, δημοκρατική και ρεπουμπλικάνη, όπου οι ρεπουμπλικάνοι θα είναι η αριστερά, με αρχή το συνασπισμό και φυσικά η νέα δημοκρατία από την άλλη πλευρά θα εξελιχθεί σταδιακά στους δημοκρατικούς. Άπαντες βέβαια, για να το ξεκαθαρίζουμε από τώρα, θα σας είναι, θα εξακολουθούν μάλλον να είναι εντελώς ξένοι. Γιατί, γιατί το πολιτικό προσωπικό που υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όχι μόνο το τωρινό, το χθεσινό και το αυριανό. Είναι ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο αρέσκεται στην ευημερία του. Είναι μακράν των προβλημάτων του ελληνικού λαού γιατί πολύ απλά δεν είναι λαός. Δεν, δεν πήρε ποτέ έστω για πείραμα ο Υπουργός Συγκοινωνιών της Συγκοινωνίας για να δει τι τραβάει ο μέσος εργαζόμενος για να πάει στη δουλειά του. Δεν βγήκε ποτέ να πάει σε ένα νοσοκομείο ο εκάστοτε υπουργό Υγείας για να δει τις ελλείψεις, να δει τι τραβάει το προσωπικό, τι τραβάει και ο Κοσμάκης σε νοσοκομεία χωρίς υλικά, με ελλείψεις προσωπικού, με ελλείψεις υποδομών, ποτέ. Γιατί, γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι λαός και δεν μπορεί να είναι λαός κάποιος που ζει με χιλιάδες το μήνα. Ξεκάθαρα. Και ειδικά όταν είσαι και υπουργό, βάσει της νομοθεσίας, για κάθε συμφωνία που κλείνει υπουργό υπέρ του δημοσίου, έχει 20% νόμιμη προμήθεια επί της συμφωνίας. Άρα λοιπόν φίλε και φίλοι, θα μιλάμε πάντα για ένα πολιτικό προσωπικό ξένο και εχθρικό απέναντι στον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με τον κύριο Κασελάκη έχουμε μία νέα αριστερά. Μία νέα αριστερά η οποία θα, θα είναι μακράν των παλαιών χαλκευμένων ηρώων της και αφηγημάτων της. Μία νέα αριστερά η οποία ουσιαστικά δεν θα έχει καμία σχέση σε λίγα χρόνια με την αριστερά που ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν θα ακούγονται καν τα διχαστικά συνθήματα του παρελθόντος. Και αν θα μείνει κάτι, αυτό θα είναι ξεκάθαρα ο χώρος του κουκουέ, ο οποίος συγκεκριμένος χώρος θα εξυπηρετεί και τα συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία τον συντηρούν μέχρι και σήμερα να υπάρχει. Έτσι λοιπόν οι σύγχρονοι Ιακωβίνοι μεταλλάσσουν το δημιούργημα των προγόνων τους. Γιατί? Γιατί πλέον πρέπει να αλλάξει. Θέλουμε ένα πιο χαλαρό εκλογικό σώμα, θέλουμε μια πιο εκδητικισμένη, ακόμα μάλλον πιο εκδητικισμένη πολιτική σκηνή και φυσικά τίποτα που να θυμίζει έχτρες. Επιφανειακά θα είναι ένας τρόπος ενοτικός. Θα νομίζουμε ότι μας ενώνουν, αλλά επί της ουσίας πάλι θα μας αποκοιμίζουν. Γιατί, Γιατί έρχονται πλέον καινούργιες, καινούργιες συνθήκες. Ουσιαστικά λοιπόν Οτιδήποτε θα θυμίζει την παλαιά αριστερά θα είναι μια απλή καρικατούρα, γιατί πλέον πάμε για τη μετάλλαξη της αριστεράς στους νέους ρεπουμπλικανούς της Ελλάδος. Όπως και η δεξιά θα απεμπολίσει οτιδήποτε το εθνικό και θα γίνουν οι δημοκρατικοί. Και φυσικά, άμα βάλτε κάτω και δείτε τις συνιστώσεις, πλέον δεξιάς και αριστεράς ουσιαστικά ομοιάζουν αντινατιβιστές αμφότεροι, μακράν των προβλημάτων του λαού αμφότεροι, υπέρ της διάλυση του κοινωνικού ιστού αμφότεροι, με ποικίλου τρόπους και φυσικά αμφότεροι λειτουργούν για την υποβάθμιση του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν, με την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, του κυρίου Κασελάκη, ξεκινάει, πατήθηκε το κουμπί για τη μετάλλαξη της αριστεράς στην νέα αριστερά, όπως την ονομάζω εγώ, τους νέους ρεπουμπλικανούς. Γιατί, γιατί οι εντολέ είναι από την Αμερική. Ο κύριο Κασελάκη είναι άνθρωπο των Αμερικανών. Είναι άνθρωπο ο οποίο καλείται και θα το πετύχει σε ένα βαθμό να προσετεριστεί την ομογένεια της Αμερικής. Ο κύριος Κασελάκης είναι και άνθρωπος της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής, η οποία λαμβάνει εντολές από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι δορυφόρος των Αμερικανών. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την, την παλαιά βενιζελική οικογένεια και εξέματος βενιζελική του τωρινού πρωθυπουργού μας, η οποία παλαιά βενιζελική και εξέματος βενιζελική οικογένεια θα αποτελειώσει ό,τι έχει απομείνει από αυτό που λεγόταν δεξιά. Οι πολιτικές συνιστώσεις με λίγα λόγια φίλες και φίλοι φτάνουν στο τέλος τους. Μετά το 1791 που οι Ιακωβίνοι της Γαλλικής Επανάστασης δημιούργησαν το δεξιός και αριστερός με τα πολύ συγκεκριμένα αφηγήματα για να τσιμπήσει το δόλωμα το εκλογικό σώμα του γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν δουλεύουν για το παρόν, δεν δουλεύαν για το 1791, δουλεύαν για παρακάτω. Ανοίγανε την οδό για παρακάτω. Όπω και τώρα, το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό δεν δουλεύει για το τώρα, το 2023, όχι. Γι' αυτό δουλέψανε δέκα χρόνια πίσω, όταν φέρνανε στην Ελλάδα τα μνημόνια και τη χρεοκοπούσανε, την κάνανε απικία χρέους. Τώρα αυτοί δουλεύουν για το 2033, δουλεύουν για το παρακάτω. Όταν σε αυτή εδώ τη χώρα θα ξυπνάτε το πρωί και θα ακούτε και το μουεζίνι από το τζαμί. Γιατί πλέον θα έχετε και δέκα συνοικίες μουσουλμάνους μέσα στα πόδια σας. Δεν θα χρειάζεται να πάτε και σε μουσουλμανική χώρα. Θα κάνετε κατευθείαν μουσουλμανικό τουρισμό στο διπλανό σας ίσως προάστιο. Για εκεί δουλεύουν λοιπόν οι τωρινοί και φυσικά διόλου τυχαίο και με αυτό θα κλείσω διόλου τυχαίο ότι με την αποχώρηση της ομπρέλας του κυρίου Τσακαλώτου με την αποχώρηση κι άλλων βουλευτών οι οποίοι φεύγουν, τους οποίους μάλιστα προκάλεσε και προς τιμήν του να παραδώσουν τις έδρες αφού εκλέχτηκαν με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να βάλουν αν έχουν τα κότσια ξανά για βουλευτές από την αρχή. Βέβαια καμία απάντηση Ποιο αφήνει τώρα 7,5 χιλιάρικα και να πάνε να κάνουν όλοι αυτοί τι. Ούτε να πλένουν αυτοκίνητα δεν ξέρουν. Οπότε προς τιμήν του που τους προκάλεσε με την αποχώρηση όμως τριών, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτών ακόμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πάβει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και φυσικά, ποιοι μας επανέρχονται στο προσκήνιο, φίλε και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ. Η έτερη Ιακωβινική παραφιάδα στην πολιτική σκηνή της χώρας, οι σοσιαλιστές. Μπορείτε τώρα να το κάνετε και με ΙΤΑ. Σοσιαλιστές. Το ίδιο είναι. Γι' αυτό το σκοπό τους δημιούργησε ο Καρλ Μορντεκάη ή Καρλ Μάρξ για να καταλυστέψουν μέσω της νόμιμης οδού πάντα το πλούτο των λαών. Άρα λοιπόν το Πασόκ φίλες και φίλοι ξαναεπανέρχεται εάν φύγουνε, αν δεν κάνω και πάλι λάθος και συγχωρήστε με αν, αν κάνω λάθος, αν φύγουνε δύο ή τρεις βουλευτές ακόμη αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται το Πασόκ. Και έτσι, αυτομάτως φίλες και φίλοι, πού επανέρχεται η πολιτική σκηνή της χώρας. Η πολιτική σκηνή της χώρας επανέρχεται αυτομάτως την εποχή του κλασικού δίπολου Νέα Δημοκρατία, Δεξιά, Πασόκ, Αριστερά και βέβαια με το δίπολο αυτό θα οδεύσει η πολιτική σκηνή της χώρας στην οριστική της μετάλλαξη. Θα μου πείτε μετάλλαξη και πάμε σε ένα δίπολο 15-20 χρόνια πίσω. Θα σας το πω λίγο στην καθομιλουμένη. Κάποια δίπολα πουλάνε αλλιώς το λαό. Άλλο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και άλλο Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ. Άλλο λοιπόν άλλη γλύκα για αυτό το λαό που τρώει το σανό του Νέα Δημοκρατία Πασόκ και άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στο παιχνίδι για να κάνει τη βρώμικη δουλειά με τι πρέσπε να κλείσει το Μακεδονικό. Αν το Μακεδονικό αποφάσιζε να το κλείσει η κυβέρνηση του Σαμαρά, που τη προτάθηκε και δεν το έκανε, δεν θα υπήρχε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ στο προσκήνιο. Θα ήταν ένα κόμμα του 3-4%. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.